Γεια σας, είναι Τετάρτη σήμερα, 7 Ιουνίου 2023. Απίστευτο που είτε το Ιούνις. Πότε ήρθε ο Ιούνις, πότε ήρθε το καλοκαίρι, ούτε που καταλάβαμε. Αλλά κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, επαναλαμβανόμαστε. 2023, παρακαλώ. Είμαι ο Δημήτρης Χατζηνικόλας και ακούτε το καθημερινό podcast του Τμήματος Πολιτικών Ειδήσεων, του Ντοκουμέντο. Να πάμε κατευθείαν στην είδηση της ημέρας. Ποια άλλη μπορεί να είναι η είδηση της ημέρας παρά το περιστατικό το πρωινό που είχαμε στη Νέα Μάκρη με την κοπέλα, νεαρό κορίτσι δηλαδή 19 χρονών, το οποίο τελικά έχασε τη ζωή της και ήταν και σε ενδιαφέρουσα στον 8ο μήνα της κοίησής της, έχασε και το παιδί. Το ερώτημα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που γράφουμε το συγκεκριμένο ηχητικό, ήταν αν υπήρχε καθυστέρηση του ΕΚΑΒ, πόση καθυστέρηση υπήρχε, γιατί υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, αν έγινε η αξιολόγηση από τον άνθρωπο που δέχτηκε τα τηλεφωνήματα των οικείων της εκλοιπούσας στο κέντρο υποδοχής, στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ, από τον γιατρό δηλαδή, που αξιολόγησε το περιστατικό, πώς το αξιολόγησε, γιατί το αξιολόγησε, αν υπάρχουν πληρώματα του ΕΚΑΒ, αν επαρκούν, αν υπάρχει υποστελέχωση και όλα αυτά τα ερωτήματα που κάθε φορά που έχουμε μπροστά μας ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό ανακύπτουν στην επικαιρότητα και τα συζητάμε. Χωρίς καμία διάθεση μικροπολιτικής σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, αφού μιλάμε για τη ζωή των ανθρώπων, χρειάζεται μια μεγάλη έρευνα εδώ. Αλλά νομίζω ότι ο τίτλος, η βινιέτα του όποιου ρεπορτάζ δεν μπορεί να είναι παρά η διαρκή συστηματική υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη χώρα, ειδικά από το 2010 και μετά, από τη χρεοκοπία της και μετά. Μιλάμε για υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η οποία έχει φέρει το σύστημα στα όρια του και τους γιατρούς στα όρια του. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι στο Α ή στο Δ ακόμα για να το καταλάβεις. Και μόνο το γεγονός ότι προκυρήσονται θέσεις, αλλά δεν πηγαίνουν γιατροί, γιατί οι αμοιβές είναι ελάχιστες, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι εξοντωτικές, δεν μπορεί να κάνεις 14 εφημερίες το μήνα, δεν μπορεί να βρίσκεσαι 14 μέρες το μήνα το νοσοκομείο, να είναι το σπίτι σου εκεί, να τρως εκεί, να κοιμάσαι εκεί, να εργάζεσαι όλη την ημέρα και να αμοιβέσαι με το 1 τρίτο, 1 τέταρτο των αμοιβών των συναδέλφων σου στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ. Αυτά συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αφορούν όχι μόνο τους γιατρούς και τους νοσηλευτές και όλους. Πάμε λοιπόν στην είδηση αυτή με μια επισήμανση. Μπορεί να διαφορεί κανείς γιατί το πρόβλημα δεν χτυπάει την πόρτα του, αλλά με θέματα υγείας δεν πρέπει να παίζουμε, έτσι. Να μην χρειαστεί ποτέ και σε κανέναν, αλλά αν χρειαστεί, έτσι, και προφανώς θα χρειαστεί, άνθρωποι είμαστε, να ευχόμαστε να μην μάθουμε για το χάλι που επικρατεί, για τους ανθρώπους που χάνονται, για τους ανθρώπους που θα ζήσουν, με την απώλεια, για την ταλαιπωρία ασθενών, για την αγωνία των συγγενών, για το Γολγοθά γιατρών και νοσηλευτών, για όλο αυτό το χάλι τέλος πάντων που το λέμε δημόσια υγεία. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αδερφέ σε ένα τόσο σημαντικό πράγμα, δηλαδή στο ότι η υγεία είναι ένα δημόσιο αγαθό και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται και να προστατεύεται. Αν για κάτι αυτό το ρημάδι, το κράτος το χρειαζόμαστε και το φτιάχνουμε και το στείνουμε, είναι για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, λέω εγώ. Γι' αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο είναι οι πυλώνες του κράτους. Σε αυτούς πρέπει να ρίχνει όλη την προσοχή του και όλα τα κονδύλια που χρειάζονται. Δεν μπορούμε δηλαδή να μην συμφωνήσουμε σε αυτή τη γενική παραδοχή. Πώς κατρακυλήσαμε σε αυτές τις λογικές των ΣΔΙΤ και των ιδιωτών της σύμπραξης με ιδιώτες στον τομέα της υγείας? Πώς μπορεί να παρεμβαίνει το πορτοφόλι στη ζωή και στην αγωνία των συγγενών ενός ανθρώπου? Είναι δυνατόν? Ας αναζητήσουν το κέρδος από κάπου αλλού σε τελική ανάλυση. Δεν μπορεί να αναζητείτε το κέρδος πάνω στην αγωνία των συγγενών και των ανθρώπων για την ίδια τους τη ζωή και την ίδια τους την ύπαρξη. Δεν μπορεί να χτυπάς, να σηκώνεις το τηλέφωνο γιατί ένας άνθρωπος έχει ανάγκη να έρθει το ΕΚΑΒ να τον σώσει και να ξέρεις ότι θα έρθει με 1-2 ώρες καθυστέρηση που μπορεί να αποβούν μοιραίες και την ίδια ώρα να μπορείς να σηκώσεις να πάρεις ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο το οποίο θα έρθει σε 1/4 ώρα, θα πρέπει να το πληρώσεις κάτι χιλιάρικο για να έρθει να σε πάρει και να σε πάει εκεί που να σε πάει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να συζητάμε το ενέτη 2023 για αυτή τη συνθήκη. Λοιπόν, πάμε, ακούστε παρακαλώ τώρα το πρώτο ηχητικό, ακούστε το. Πιάσαμε και τη μάνα και το παιδί. Γιώργο. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχουμε μιλήσει και με την πρώτη υγειονομική περιφέρεια που μας είπε ο προϊστάμενος ότι έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ ή θα διαταχθεί εντός των επόμενων λεπτών. ΕΔΕ για να διαπιστωθεί καταρχάς εάν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα από το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης που εκεί μεταφέρθηκε η κοπέλα. Και για τις συνθήκες διακομιδής κιόλας της 19χρονης εγγύου στον ένατο μήνα. Και επειδή ρωτήσαμε
εάν ευσταθούν οι καταγγελίες που θεωρούμε ότι δεν έχει λόγο να λέει και ψέματα η οικογένεια της κοπέλας, ότι καθυστέρησε τόσες ώρες στο ΕΚΑΒ, μας παρέπεψε στο ΕΚΑΒ. Μιλήσαμε λοιπόν και με τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, ο οποίος μας είπε ότι και αυτός διατάσσει ένορκη διοικητική εξέταση για να διαπιστωθεί αν όντως καθυστέρησε τόσο πολύ Να τις βράσω τις ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Το θέμα είναι ότι χάθηκε η ζωή μιας 19χρονης κοπέλας και ενός 9 μηνών παιδιού έτοιμο να βγει στη ζωή. Και αυτό έρχεται λίγες ώρες μετά το τραγικό συμβάν στην ΚΟ, όπου μία γυναίκα τη μετέφεραν με αγροτικό, πότε το 2023 όλα αυτά που συζητάμε. Και πόσες τέτοιες λοιπόν, ένορκες διοικητικές εξετάσεις έχουμε συζητήσει. Γιώργο, ψάξω και θα μας διακόπτεις, όποτε χρειάζεται. Οι καθυστερήσεις του ΕΚΑΒ, το ακούσατε έτσι, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Οι καθυστερήσεις του ΕΚΑΒ στην Αττική είναι καθημερινό φαινόμενο, έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Δεν ήρθανε σήμερα. Λόγω του περιστατικού αυτού του τραγικού στη Νέα Μάκρη. Είναι καθημερινό φαινόμενο. Γιατί στην Αττική επιχειρούν καθημερινά 40 περίπου ασθενοφόρα. Στην Αττική των 6 και βάλε εκατομμυρίων ανθρώπων, πολιτών, επιχειρούν 40 ασθενοφόρα. Πρωί και απόγευμα. Και 25 με 28 ασθενοφόρα τη νύχτα. Λόγω έλλειψης προσωπικού και διαθεσιμότητας οχημάτων. Χρειάζονται τουλάχιστον τα διπλάσια για να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε όλα τα περιστατικά. Όταν έχεις τόσο μικρή δύναμη διαθέσιμη στο δρόμο, δεν πρέπει να εκπλήσουν κανέναν οι πολύ ωραίες καθυστερήσεις, που όντως φτάνουν ακόμα και 4 και 5 ώρες σε μη επίγοντα περιστατικά. Πολλές φορές όμως ένα περιστατικό, θα το ξέρουν καλά οι γιατροί, αν και δεν δίνεται ως επίγον υψηλής προτεραιότητας από τον καλούντα, η κατάσταση που επιβαρύνεται με την πάραδο της ώρας και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης στο σημείο και διακομιδή σε νοσοκομείο, όπως και συνέβη για την 19χρονη έγκυο στη Νέα Μάκρη. Έτσι, μπορεί να τηλεφώνησαν. Τώρα είναι ζητούμενο. Μπορεί όταν ακούτε αυτό το ηχητικό να έχει ξεκαθαρίσει η δημοσιογραφική έρευνα ότι έχει συμβεί. Μπορεί να είναι ζητούμενο να τηλεφώνησε στις 8 οι συγκινήσεις, στις 10.30 όπως ισχυρίζεται το ΕΚΑΒ. Το θέμα είναι όμως και να δώσανε ότι το περιστατικό δεν ήταν και τόσο σοβαρό, γιατί απλά είχε μια δυσφορία, ένα πόνο ή εκλυπούσα. Αλλά τελικά το ασθενοφόρο πήγε στη 1.30 να την παραλάβει και την πήγε στο κέντρο υγείας της Νέας Μάκρης και εκεί αναζητείται αν πήγε ζωντανή ή είχε ήδη καταλήξει η άτυχη γυναίκα. Το άτυχο κορίτσι δηλαδή, γιατί είπαμε ότι είναι για 19χρονη κοπέλα. Ανθρώπινες ζωές κινδυνεύουν καθημερινά σε όλη τη χώρα. Και κινδυνεύουν γιατί το ΕΚΑΒ δεν μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε κάθε κλίση που δέχεται για πρώτες βοήθειες. Δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν, που εργάζονται μέσα στο ΕΚΑΒ. Αλλά τώρα για να γυρίσουμε πίσω στο ρεπορτάζ έτσι, και στον συνάδελφο του Αντένα και που ακούσαμε πριν, ρε Γιώργο. Μάλλον δεν ακούσαμε τον Γιώργο, ακούσαμε την πρωινή εκπομπή του Αντένα. Ο Γιώργος ήταν ο συνάδελφος που έκανε το ρεπορτάζ. Αλλά ρε Γιώργο, ψάξτε το, σε παρακαλώ. Ψάξτε το, Γιώργο. Γιατί ό,τι κάποιοι φωνάζαμε και φωνάζουμε ακόμα και σήμερα για ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κάποιοι άλλοι πετάνε αητό. Και κάποιοι στοχοποιούν αυτούς που φωνάζουν. Έτσι. Το στοχοποιούν φωνάζοντας μπράβο Κυριάκος. Ακόμα και όταν ο Κυριάκος ακούει παράνομα τον διπλανό του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμα και όταν ο Κυριάκος εν μέσω πανδημίας και 36.000 νεκρών από τον SARS-CoV-2. Έλεγε από το βήμα της Βουλής ότι δεν έχει καμία ένδειξη ότι κάποιος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πεθαίνει περισσότερο από ό,τι και να ήταν στη ΜΕΘ. Ψάξτε το, Γιώργο, ψάξτε το πραγματικά, γιατί τις τελευταίες δεκαετίες η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 9 τετραετίες, παρακαλώ. 9 τετραετίες. Κάντε τον πολλαπλασιασμό για να δείτε το νούμερο. Πόσο κάνει, 4x9. Και ακόμη μας μεταφέρουν σε καρότσες στα νοσοκομεία των νησιών όπως την κατοχή. Ψάξε, ρε Γιώργο, γιατί μας χρεοκόπησαν. Μη μένεις το μαζί, τα φάγαμε. Δεν κάναμε μαζί κάθε μέρα το λουτρό μας στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Ψάξε, Γιώργο, ψάξε, γιατί ήταν το στικάκι με τη λίστα Λαγκάρτ, κρυμμένο στα σιρτάρια του Βενιζέλου, που σαν υπουργός οικονομικών, να θυμίσω, εμπνεύστηκε το τέλος επιτιδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης το 2012. Ψάξε το, ρε Γιώργο. Ψάξε το, γιατί όσοι δημοσιογράφοι τολμήσαμε να ερευνήσουμε παρόμοια θέματα, δεν ξαναπεράσαμε το κατόφλι του καναλιού σου, για παράδειγμα, και τη εκπομπή αυτή, για παράδειγμα. Ψάξε το, ρε Γιώργο. Ψάξε το, σε παρακαλώ. Ψάξε το, σκάψε. Όταν σκάβει, κάτι βρίσκει. Ακούστε τώρα και τον αρμόδιο υπουργό τι λέει. Είναι αρκετά μεγάλο το ηχητικό, αλλά ακούστε το, αξίζει τον κόπο να δείτε πώς αιτιολογεί, πώς δικαιολογείται για το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν στη Νέα Μάκρη. Ακούστε το. Υπουργός Υγείας, θα ξέρει τα θέματα, τουλάχιστον αυτά που είναι στην επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Και ο Μιχάλης Οκαρδούς από το ΠΑΣΟΚ. Όλοι υποψήφοι, όλοι. Καλημέρα.
Εκλεγμένοι όλοι μια χαρά. Να, λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για την ΚΟ. Επειδή έχετε μια εικόνα. Είχαμε για άλλο ένα στην Νέα Μάκρη. Όπου με μια έγκυο που καθυστέρησε και καταγγέλνει οι συγγενείς της ότι πέθανε εξαιτίας αυτής της ιστορίας. 19 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να. Για την ΚΟ όμως που το ξέρουμε πιο. Το ίδιο πράγμα είναι στην πραγματικότητα. Ναι. Τώρα μπορούμε να δούμε και το κάθε συμβάν κανονικά. Το θέμα στην ΚΟ και η ιδιαιτερότητα είναι εξής. Γιατί καθυστερήσεις στο ΕΣΥ παντού είναι αναλόγως του φόρτου που έχει. Στην ΚΟ η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουμε ένα στενοφόρο σε πλήρη βάρδια. Μεγάλο νησί δεν είναι για ένα στενοφόρο. Είναι μεγάλο νησί. Αυτή είναι διαχρονική στελέχωση του ΕΚΑΒ στα νησιά και δεν είναι το μοναδικό νησί. Υπάρχουν αρκετά νησιά που έχουν από ένα έως δύο, πάνω από δύο εκτός από την Κρήτη. Δεν ξέρω αυτό. Είναι αριθμητικό το θέμα. Δηλαδή, ανάλογα με τις κατοίκους. Είναι συνδυασμός. Πώς είναι. Είναι συνδυασμός. Τα οχήματα έχει λυθεί πια το πρόβλημα. Δεν είναι θέμα οχημάτων. Οχήματα υπάρχουν. Να ξέρετε, τα οχήματα του ΕΚΑΒ κατά βάση είναι τα πιο ταλαιπωρημένα οχήματα. Στα 3-4 χρόνια στην πραγματικότητα φτάνουν τα 300-400.000 χιλιόμετρα. Άρα χρειάζονται συχνή ανανέωση του στόλου. Εκεί πέρα έχουν γίνει παρεμβάσεις και μετά έχουμε το κομμάτι του προσωπικού. Το προσωπικό τώρα στο ΕΚΑΒ, αναλόγως στις δυνατότητες που υπάρχουν και των προσλήψεων, έχουμε και την αντίστοιχη κάλυψη. Και παράλληλα είναι και αριθμητικό το θέμα, ασχέτως των προσλήψεων που έχουμε. Είναι αριθμητικό και γεωγραφικό, δηλαδή η έκταση που έχει να καλύψει το ΕΚΑΒ. Ναι. Στην ΚΟ είναι, καταρχήν κάθε ασθενοφόρο θέλει 11 άτομα για να λειτουργήσει η βάρδια. Γιατί είναι 3 άτομα πλήρωμα, 3 βάρδιας. Και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κάνουν και τα ρεπό. Γιατί δεν έχουμε. Ναι. Για το χειμώνα φτάνει ένα ασθενοφόρο για την ΚΟ. Αυτή τη στιγμή, εγώ σας λέω, οι δυνατότητες που υπάρχουν και διαχρονικά έχουν κρυθεί έτσι. Αν θέλετε την άποψή μου, να υπάρχουν νησιά και Ίχιος και ΙΚΟ, λόγου χάρη αναφέρομαι σε δύο που έχουν ένα στενοφόρο και μόνο τους θερινούς μήνες πηγαίνουν. Δεύτερα, έχουν να καλύψουν πολύ μεγάλη έκταση ασχέτως του πληθυσμού. Όταν έχεις μια πολύ μεγάλη έκταση, αυτομάτως. Πάμε λοιπόν να δούμε το τι γίνεται. Το ΕΣΥ, και εδώ πέρα δεν υπάρχει διαφωνία, συνολικά και το ΕΚΑΒ, για 10 χρόνια είχε μια υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, η οποία αυτό συνδυαζόταν άμεσα με τις υποχρεώσεις που είχε η χώρα σε συμμόρφωση. Οπότε εκεί πέρα φτάσαμε να έχουμε προσωπικό λιγότερο από αυτό που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες. Ξεκινώντας το 2019, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 15.000 προσλήψεις στην υγεία και έχουμε 8.000 παραπάνω κόσμο από το 2019. Στην ΚΟ συγκεκριμένα στο νοσοκομείο που άκουσε ότι το επισκέφτηκε χθες και κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετούσαν 158 γιατροί νοσηλευτές λοιπόν προσωπικό το 19. Σήμερα είναι 195, 37 άτομα παραπάνω. Επελέγησαν οι αρχικές προκηρύξεις οι μεγάλες του 21, του 22 να πάνε στην στελέχωση των νοσοκομείων. Γιατί ακριβώς και λόγω της πανδημίας η πίεση ήταν τα νοσοκομεία. Στο ΕΚΑΒ μείναμε στις δυνάμεις τις οποίες είχαμε και κυρίως σε κάποια σημεία, ιδίως στην Ηπειρωτική Ελλάδα, υπήρχαν πόλεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα που έβγαζαν ένα στενοφόρο. Πόλεις, όχι νησιά. Σας λέω πόλεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα που είχαν ένα στενοφόρο. Δηλαδή 20.000-30.000 κάτοικοι, ας πούμε. Ναι, Θήβα. Σας λέω συγκεκριμένα. Ναι. Οπότε εκεί πέρα άρχισαν να γίνονται παρεμβάσεις να βγαίνουν δεύτερα στενοφόρα. Ωραία. Και οπωσδήποτε εκεί πέρα. Ναι, λοιπόν, μία ερώτηση για να πάμε στον κύριο Τζανακόπουλο. Και εκεί πέρα λοιπόν έχουμε δύο επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι οι παραπάνω προσλήψεις, που ήδη εξαγγείλαμε και τις παραπάνω προσλήψεις και ήδη έχουμε 7.500. Ναι, όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να αυξήσουμε για τις δαπάνες για την υγεία, γιατί του λέτε κοστολόγηση, αφού είναι μια ανάγκη η οποία σώζει ζωές. Εμείς λέμε, όχι, το να αυξήσουμε τις δαπάνες, όλοι το λένε. Το θέμα είναι να αυξήσουμε τις δαπάνες, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, το οποίο είναι 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εκεί είναι να γίνει κοστολόγηση. Δεν είναι θεμητό αυτό. Εμείς, κύριε Στάθη, θα σας πω τι έχει γίνει όμως. Ο προϋπολογισμός του ΕΣΥ του 2019 ήταν 3,8 δισεκατομμύρια, σήμερα είναι 5,2 δισεκατομμύρια. 1 δισεκατομμύριο 400 εκατομμύρια παραπάνω και 1,5 δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Λάτε, κύριε Τζανακόπουλο. Αυτό ήταν. Τι καταλάβατε τώρα, εσείς, πείτε μου. Τι καταλάβατε, γιατί εγώ κράτησα ότι υπάρχουν πολλές ολόκληρες πόλεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ελλάδα με ένα στενοφόρο. Για παράδειγμα, η Θήβα, τη λέει ο ίδιος ο υπουργός. Έτσι. Ο υπουργός, ο οποίος μιλάει, έχει το θράσος και μιλάει για 15.000 προσλήψεις. Αλλά δεν λέει για πόσες αποχωρήσεις. Είχαμε το ίδιο διάστημα, έτσι, οικία βουλήσει ή συνταξιοδότησης. Ας σας πω εγώ λοιπόν, να σας μεταφέρω εγώ την πραγματικότητα. Όχι διαστόματος του μιλώντα, εμού του ιδίου δηλαδή, αλλά όπως την μεταφέρει στην Καθημερινή, παρακαλώ, το διάλεξε επίτηδες, τον περασμένο Απρίλιο, δύο μήνες πριν δηλαδή, ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Γιατρών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο ΕΝΓΕ, έτσι στην τοπογραφία, ο κύριος Πάνος Παπα-Νικολάου. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο κύριος Παπα-Νικολάου. Κάθε χρόνο εκτιμάται ότι αποχωρούν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας περίπου 700 με 750 γιατροί. Το προσωπικό αυτό σπάνια αναπληρώνεται. Σπάνια. Πέρυσι από τις 700 θέσεις μόνιμων γιατρών που είχαν ανακοινωθεί, προκηρύχθηκαν οι 350 για την περιφέρεια. Έτσι. Φέτος, πριν από 3 εβδομάδες, προκηρύχθηκαν 854 θέσεις για τις μονάδες του ΕΣΥ, εκ των οποίων οι 743 για τα νοσοκομεία. Όπως επισημαίνει η ΟΝΓΕ, από τις 743 θέσεις, 350 είναι το υπόλοιπο της προκήρυξης του 2022. Άρα απομένουν 393 θέσεις για το 2023. Μέσα σε αυτές είναι και οι θέσεις του 2021 που πιθανόν βγήκαν αγωνές. Από τις αποχωρήσεις που γίνονται σε ετήσια βάση, σχεδόν οι μισές είναι συνταξιοδοτικές. Και οι υπόλοιπες είναι παρατήσεις. Είναι ενδεικτικό ότι από τις αρχές του έτους έως και στις 31 Μαρτίου, προσέξτε, από τις αρχές του 1 Ιανουαρίου του 2023, μέχρι και 31 Μαρτίου του 2023 έχουν αναρτηθεί στη διάβια 47 πράξεις αποδοχής παρέτησης μόνιμων γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην πλειονότητά τους επιμελητές Α, 20 τον αριθμό, επιμελητές Β, 17 τον αριθμό, δηλαδή νέοι σχετικά ιατροί. Για τις παρετήσεις η βασική αιτία είναι η υπερεργασία. Σας το είπα και πριν. Δεν μπορεί ένας γιατρός να κάνει 14 μέρες το μήνα σπίτι του το νοσοκομείο. Κανένας δεν θα το χόταν αυτό για την προσωπική του δουλειά. Όχι για το νοσοκομείο, με τις συνθήκες που επικρατούν, αλλά και οι χαμηλές απολαβές, ο συνδυασμός αυτών των δύο. Αυτό το λέει ποιος? Η πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πυρός, κυρία Ματίνα Παγώνη. Έτσι. Υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Το λέω για να μην περάσει από το μυαλό κάποιο ότι κάνουμε και κομματική σπέκουλα. Οι γιατροί βλέπουν, λέει η κυρία Παγώνη, ότι αν ιδιωτεύσουν ή εργαστούν στο εξωτερικό, οι απολαβές τους θα είναι πολύ καλύτερες. Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση του ΟΣΑ, περίπου 6.000, κρατήστε το νούμερο, είναι αποκαλυπτικό, 6.800 απόφοιτοι ελληνικών ιατρικών σχολών εργάζονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Δεν συμπεριλαμβάνονται Έλληνες γιατροί που σπούδασαν ιατρική στο εξωτερικό, ενδεχομένως έκαναν ειδικότητα στην Ελλάδα και μετανάστευσαν. 6.800. Το 50% αυτών μετακινήθηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Παρακαλώ. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Και ακούστε τώρα εδώ τον ορισμό του θράσους. Ακούστε το. Το 2015, όταν αναλάβαμε εμείς τη διακυβέρνηση, προφανώς υπήρχε σοβαρό θέμα στην οικονομία μας, ήταν χρεοκοπημένοι, δεν υπήρχαν λεφτά στα ταμεία. Αλλά η πρώτη μας επιλογή ήταν να έχουν πρόσβαση ανασφάλιση στην υγεία. Εδώ όχι, αυτό δεν είναι αλήθεια. Καλά, εν την παρουσία μου, όχι, παρακαλώ πολύ. Σας διέκοψα. Η πρόεδρος ανασφάλισης την έδωσα εγώ, σας προηγούμενη. Τώρα, εσείς που είστε εδώ, δύο δημοσιογράφοι και έμπειροι, πρέπει να οργανώσουμε τη συζήτηση να μιλήσουμε όλοι. Και δεν θα πηγαίνουμε ροντέο. Παρακαλώ πάρα πολύ, όχι εν την παρουσία μου, καπηλεία. Αν θέλετε να το κάνουμε ροντέο, θα το κάνουμε. Και είμαι πάρα πολύ πρόθυμος. Δεν μας αρέσει το ροντέο. Υπάρχει και διάλογο. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Έχετε την ευθύνη της διεύθυνσης. Ωραία. Ή θα μιλήσουμε και οι τρεις. Δεν θα μιλήσει κανένα. Όλοι έχουμε διαβάσει τον κύριο Φάμελο. Αλλά εγώ, άμα καπηλεύω την θεία μου, Αντρέα, μου μιλήσει κανένα, με νοιάζει καθόλου. Άμα λένε ψέματα στην τόνη, μην μου λέτε με να απειλές να μιλήσει κανένα. Άμα καπηλεύω την θεία μου, κανένα. Θα μιλήσουμε όλοι. Όμως. Αυτό ήταν. Ο κύριο Γεωργιάδη, τον ακούσατε. Ο άνθρωπο που ω υπουργό υγεία επέβαλε το περίφημο 5 ευρώ στα πολυατρία του πρωτοβάθμιου εθνικού δικτύου υγεία, ισχυρίζεται θυμωμένο μάλιστα, κουνώντα το δάχτυλο στον κύριο Φάμελο, ότι αυτό επέτρεψε την ελεύθερη πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι αυτό, σα ξαναλέω, που έβαλε το 5 ευρώ για την επίσκεψη στα πολυατρία του πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας. Σε ό,τι αφορά την ελεύθερη πρόσβαση, την επέτρεψε, αλλά σε αυτού που είχαν άμκα. Μόνο σε αυτού που είχαν άμκα. Στου υπόλοιπου, 2 εκατομμύρια φτωχοδιάβολου, την πρόσβαση, την ελεύθερη πρόσβαση, επέτρεψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Λοιπόν, και μια που μιλάμε για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε μερικά στοιχεία, αριθμούς. Έτσι. Λοιπόν, υπεύθυνος υπουργός για το ΕΚΑΒ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Πολάκης. Έχει ακούσει ο κύριος Πολάκης, και αν έχει ακούσει. Στο λεκανοπέδιο Αττικής, στην πρωινή και απογευματινή βάρδια, υπήρχαν 65, κρατήστε το νούμερο, 65 ασθενοφόρα για επίγοντα περιστατικά. 9 ασθενοφόρα μονάδες σε διακίνηση βαρέων περιστατικών. 10 ασθενοφόρα για διακίνηση χρόνιων περιστατικών. Σύνολο 84 ασθενοφόρα σε κίνηση. Στη βραδινή βάρδια έβγαιναν 37 ασθενοφόρα με 5-6 μονάδες μέσα σε αυτά. Τι συμβαίνει σήμερα? Σήμερα στην Αττική επιχειρούν 40 περίπου ασθενοφόρα από 65. Το πρωί και το απόγευμα. Και 25 με 28 ασθενοφόρα από 37
τη νύχτα λόγω έλλειψης προσωπικού και διαθεσιμότητας οχημάτων. Ουδείς λοιπόν πρέπει να εκπλήσεται από τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις που φτάνουν ακόμα και τις 4 με 5 ώρες σε μη επίγοντα περιστατικά. Αλλά και ουδείς γνωρίζει αν και πότε θα επιδεινωθεί η κατάσταση ενός περιστατικού. Το είπαμε αυτό στο ξεκίνημα. Και ειδικά μέσα από ένα τηλέφωνο. Οι ΕΔΕ που γίνονται είναι για τα μάτια του κόσμου, το καταλαβαίνετε. Μπορεί βέβαια, πάμε και στο άλλο περιστατικό το χθεσινό, μπορεί βέβαια στην ΚΟ πλήρωμα για δεύτερο στενοφόρο να μην υπάρχει. Παρότι υπήρχαν εκεί 4 στενοφόρα, τα 3 ήταν παρκαρισμένα, σκουριάζανε προφανώς στον ήλιο και στην αλμύρα του νησιού, διότι δεν υπήρχαν πληρώματα να τα στελεχώσουν. 11 άνθρωποι χρειάζεται ένα περιπολικό, διότι είναι 3 βάρκες την ημέρα. Καταλαβαίνετε ότι μόνο ένα στενοφόρο ήταν σε υπηρεσιακή λειτουργία, διότι τα άλλα 3 δεν είχαν προσωπικό. Όμως, πριν από λίγους μήνες στην νησί της ΚΟ πήγανε, ακούστε πόσα, 25 περιπολικά. Στο νησί της ΚΟ, 25 περιπολικά. Αλφαδιά, που έλεγε εκείνος ο κύριος. Καινούργια. Ένα από αυτά, μάλιστα, τώρα γελάμε, αλλά μια γυναίκα χάσει τη ζωή της στην καρότσα, ας πούμε, φορτηγού, έτσι. Ένα από αυτά τα περιπολικά, τα οποία 25 ήταν και πόσα άλλα υπήρχαν εκεί, περίσσευε δηλαδή, συνόδευε το ημιφορτηγό, το οποίο είχε τη γυναίκα στην καρότσα. Μιλάμε για γκροτέσκο καταστάσεις στην Ελλάδα το 2023. Έτσι, αυτή όμως είναι η πραγματικότητα. Είναι θέμα επιλογών, πραγματικά. Στο νησί της ΚΟ, επί της προηγούμενης κυβέρνησης, έβγαιναν 2+2+1 στενοφόρα σε πρωινή, απογευματινή και βραδινή βάρδια. Δηλαδή 2 στην πρωινή, 2 στην απογευματινή και 1 τη βραδινή. Καθώς υπήρχαν 6 μόνιμοι και 9 επικουρικοί. Τώρα βγαίνουν 1-1-1. 1 την πρωινή, 1 την απογευματινή και 1 τη βραδινή. Γιατί υπάρχουν 8 εκαβίτες και μάλιστα οι άνθρωποι δουλεύουν χωρίς ρεπό. Τώρα, γιατί λέμε αυτά τα στοιχεία. Εντάξει, κάποιοι θα πούνε ότι κάνουμε κομματική σπέκουλα. Όμως, επειδή έχουμε εκλογές στις 25 του μηνός και επειδή όλα τα κόμματα δεν έχουν τις ίδιες απόψεις για τα πράγματα, έχουν διαφορετικά προγράμματα. Και επειδή παίζεται ένα παιχνίδι στις τηλεοράσεις ότι εγώ τα έκανα καλύτερα από σένα, όχι εσύ τα έκανες χειρότερα από μένα και κάτι τέτοια που ακούγονται καθημερινά. Καλό είναι η δημοσιογραφική έρευνα να παραθέτει τους αριθμούς ασχολίας τους. Έτσι. Για να μπορεί να κρίνει κάποιος ποιος λέει τι, ποιος χρησιμοποιεί fake news, ποιος ψεύδεται, ποιος λέει την αλήθεια και πώς ήταν η κατάσταση. Ποιος δίνει προτεραιότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ποιος έχει άλλες επιλογές. Θεωρεί, για παράδειγμα, ότι το να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την πίσω πόρτα ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ είναι η λύση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ποιος χρηματοδοτεί υπαρκώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ποιος κάνει προσλήψεις, ποιος δεν κάνει. Ποιος αφήνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βουλιάζει και μέσω αυτού τους ανθρώπους του να μεταναστεύουν. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η μέθοδος που χρησιμοποιούν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον όσες δεν πιστεύουν στο δημόσιο χώρο και ομνίων στον ιδιωτικό, είναι να αφήσουν, για παράδειγμα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας μέσω της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης στην απόλυτη τύχη του, ώστε να καταρρεύσει και μέσω αυτής της κατάρρευσης το προσωπικό του να αναγκαστεί να αποχωρήσει, οπότε να μπουν από τα ανοιχτά πόρτες και παράθυρα οι ιδιώτες. Το ίδιο εργάκι παίζεται και στην παιδεία, έτσι, και σε πολλούς άλλους τομείς. Οπότε, να τα λέμε αυτά, να τα ξέρουμε κάθε φορά με αφορμή ένα περιστατικό. Μακάρι να μην έχουμε τέτοιες αφορμές, μακάρι η έρευνα δημοσιογραφική να γίνεται σχεδόν καθημερινή. Αλλά τώρα, για να θίξουμε και τα δικά μας, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε 6 μεγάλα κανάλια συστημικά, ζωή να έχουν και άλλα δεν ξέρω εγώ πόσα κανάλια τα οποία είναι περιφερειακά. Αλλά όλα αυτά τα κανάλια μαζί και όλα τα ραδιόφωνα μαζί δεν έχουν μία, παρακαλώ, μία τον αριθμό ερευνητική εκπομπή. Ούτε ένας από όλους αυτούς που σας είπα δεν έχει δαπανίσει ένα ευρουλάκι για να στήσει μια ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα από 1, 2, 3 άτομα, να στήσει μια κάμερα, να στήσει έναν ηχολήπτη, να βάλει ένα σκηνοθέτη, να κάνει μια ερευνητική ρημάδα εκπομπή. Να πηγαίνει, για παράδειγμα, να ανοίξει έναν μεγάλο φάκελο ερευνητικό για τα νοσοκομεία. Να κάνει μια μεγάλη έρευνα για τα νοσοκομεία. Μια εκπομπή για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Να μιλήσει με γιατρούς, να μιλήσει με ασθενείς, να μιλήσει με συγγενείς, να μιλήσει με τους πάντες. Μία ερευνητική ρημάδα εκπομπή δεν υπάρχει σε όλο αυτό το σύστημα που λέγεται ενημέρωση στη χώρα. Το θεωρείτε τυχαίο? Πείτε μου, το θεωρείτε τυχαίο? Αυτά. Τετάρτη, δεν σήμερα, Τετάρτη. Αύριο. Τα υπόλοιπα, μέχρι τότε να περνάτε, να είστε καλά και προσέχετε τον εαυτό σας και να αγωνίζεστε για τα πάντα.